όχι μόνο στηρίζει το αίτημα των γερμανικών επανορθώσεων, αλλά προτείνει να αναλάβει μέχρι και πρωτοβουλίες προς την ενίσχυσή του. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, που με ανακοίνωσή της και αναφερόμενη στις επανορθώσεις, αναφέρθηκε και στις πληγές που άφησαν οι Γερμανοί Ναζί σε χώρους θείας λατρείας, όπως και θανατώσεις κληρικών και λαϊκών. Η σημερινή αυτή πρωτοβουλία, η πρωτοβουλία αυτή που συζητάμε της Εκκλησίας της Κρήτης, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ανακοίνωση, όπως περιγράφεται, ήρθε μετά την επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου Steinmeier στην Γάνδανο. Μάλιστα, από τα σημεία που σχολιάστηκαν ήταν και η τοποθέτηση του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιου. Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να συγχαρεί ιδιαιτέρως το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου κύριο Αμφιλόχιο για τα όσα ευθαρσώς και με ευγένεια είπε για την ναζιστική κατοχή στην Κρήτη στον πρόεδρο της Γερμανίας. Πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα και για την Εκκλησία της Ελλάδας, η οποία, να σημειώσουμε, ότι είχε πάρει σχετική απόφαση πριν περίπου 15 χρόνια, αλλά οφείλει να την επικαιροποιήσει. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ακούσαμε κάτι τώρα που επισκέφτηκε ο Γερμανός Πρόεδρος στην πατρίδα μας. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ιερά Σύνοδος, είναι με τη βοήθεια επιστημόνων η δημιουργία κέντρου μνήμης για την πλήρη καταγραφή των θυσιαστέντων, κληρικών και λαϊκών στην Ελλάδα και την Κρήτη, όπως και την κατάρτιση κώδικα θυσιών της γερμανικής κατοχής στο νησί, όπως επιπλέον και καταλόγου θυσιαστέντων κληρικών και μοναχών. Είμαστε σε σταθερή επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και την Ιερά Σύνοδο. Έχουμε συναντηθεί και πρόσφατα στην Κρήτη και έχουμε συζητήσει για πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε στην αρχή του νέου έτους. Από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ιερά Σύνοδος είναι επίσης η τέλεση συνοδικών μνημοσύνων στην Κρήτη, στους τόπους που έχουν χαρακτηριστεί ως μαρτυρικοί οικισμοί, έκδοση ειδικού τόμου του περιοδικού της Ιεράς Συνόδου στη μνήμη των θυσιαστέντων, καλώντας παράλληλα τους κριτικούς να διατηρούν την εθνική τους συνείδηση και να μην λησμονούν τους αγωνιστές. Να διατηρούν άγρυπνη την εθνική τους συνείδηση, να κρατούν ζωντανή την ταυτότητα και την ιστορική τους μνήμη και να μην λησμονούν τους αδούλωτους αγωνιστές εναντίον της φρικτής γερμανοκατοχής. Πιστεύουμε, ελπίζουμε, προσδοκούμε να αντιληφθεί η πολιτική τάξη της χώρας τις ευθύνες της και να τις αναλάβει. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανεκτικότητας, υποχωρητικότητας και ενδοτισμού.